Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, από το κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αν μπορεί και σήμερα βέβαια να λέγεται έτσι, μετά τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής ανάμεσα στους οπαδούς του Άρη και του Παναθηναϊκού, που δέρνονται τρεις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Θα παρακολουθήσετε λοιπόν από εδώ τον 10ο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Βλέπουμε τους παίκτες του Άρη και εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γίνεται η παρουσίαση των ομάδων με το νούμερο 4 Καρανάσος, με το 5 Σκυροπολίθας, με το 7 ο Ανδρίτσος, με το 8 ο Βίδας, με το 9 αυτός ο Τάκης Κορονέος, αρχηγός της ομάδας, με το 10 ο Αργύρης Παπαπέτρου, ο Κατερινιώτης που ήρθε φέτος στο Παναθηναϊκό, με το 11 ένας νεαρός ο Ματθεακάκης, με το νούμερο 12 Νάτος ο Ντέιβιτ Στεργάκος, με το νούμερο 14 ο Μέμος Ιωάννου και με το νούμερο 15 ο Πέτρος Βασιλαντονάκης, ένας άλλος νεαρός. Προπονητής ο Μιχάλης Κυρίτσης. Παναθηναϊκός που σήμερα παίζει για τέταρτη φορά στο τελικό κύπελλο Ελλάδος, έχει κερδίσει τρεις φορές το παρελθόν. Να ο Άρης εδώ, με το νούμερο 5 ο Γιαννάκης, μέσα σε αποθέωση. Να πούμε ότι ο παδί του Άρη υπερτερούν εδώ στο Παλέτες Σπορτς Αθήνας, με το 6 ο Γκάλης, με το 7 ο Χριστοφάκης, με το 8 ο Τσιτάκης, με το 9 ο Ρωμανίδης, με το 10 ο Παραμανίδης, ο Φιλίππου το νούμερο 11, να ο Φιλίππου, με το 12 ο Σταμάτης, 14 ο Δοξάκης και με το νούμερο 15 ο Δημήτρης Χογολάκης, να το εδώ, παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού. Προπονητής ο Γιάννης Ιωαννίδης. Να εδώ ο Ιωαννίδης. Διαιτητές του αγώνα ο Παναγιώτης Τσολακίδης από τη Θεσσαλονίκη και ο Νίκος Κουμπούρης από την Αθήνα. Σε πρώτο πλάνο ο Κουμπούρης, σε δεύτερο ο Τσολακίδης. Για τον Κουμπούρη είναι ο δεύτερος τελικός κυπέλλου, είχε παίξει το 83. Το 1983 όταν ο τελικός είχε γίνει στην Γλυφάδα και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 72-62. 10ος λοιπόν τελικός του κυπέλλου Ελλάδας. Παλέπτη καθυστέρηση, είναι 7:05 η ώρα. Ο Γιαννάκης οργανώνει την πρώτη επίθεση για τον Άρη. Το σουτ και το rebound από τον Στεργάκο. Ιωάννου για το Βίδα. Σουτ για τρεις πόντους. Ο Ανδρίτσος προσπαθεί αλλά δίνει τη λύση ο Κοκολάκης. Και τώρα Γκάλης. Με αντίπαλο τον Κορονέο. Το σουτ και το καλάθι από τον Νίκο Γκάλη. 2-0 για τον Άρη. Κορονέος. Ιωάννου. Κορονέος με την μπάλα. Rebound από τον Ρωμανίδη. Και τώρα ο Γιαννάκης. Για το Ρωμανίδη, προσποίηση, ελευθερώνεται. Το rebound από το Στεργάκο. Θα κόψει ο Φιλίππου και η μπάλα στον Γκάλη. Προσπαθεί να ξεφύγει και βρίσκει έξω τον Ιωάννου, μια εκπληκτική πάσα. Πραγματικά μια έξοχη προσπάθεια του Γκάλη. 4-0 το σκορ. Ανδρίτσος. Κορονέος. Πάντα Κορονέος με την μπάλα. Για τον Στεργάκο. Αυτός τον Ιωάννου. Κορονέος. Ιωάννου. Βίδας. Κορονέος. Στο Στεργάκο. Γίνεται εκεί το φάουλ από τον Φιλίππου και όχι από τον Κοκολάκη. Ο Κοκολάκης έκοψε κανονικά. Ο Φιλίππου έχει κάνει το φάουλ που καταλόγησε ο Κουμπούρης. Να εδώ ο Νίκος Κουμπούρης. Ξαναδούμε τη φάση. Περνάει από την εσωτερική ο Κορονέος. Καθώς πάει να σηκωθεί, είναι ο Φιλίππου. Δίνει στο Στεργάκο. Και τώρα ο Φιλίππου εκεί χρεώθηκε με το φάουλ πάνω στον Στεργάκο.
που μείωσε σε 4-1. 1,5 λεπτό μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Βίδας επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του να πάρει το rebound. Έτσι λοιπόν έχουμε από ένα φάουλ για τις δύο ομάδες. Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Και τώρα Γκάλης. Ρωμανίδης. Γιαννάκης από καλή θέση, το σούτ και το καλάθι για 3 πόντους. 7-1 για τον Άρη. Ο Κοροναίος τον Ανδρίτσο. Κλείνεται από τον Φιλίππου και κάνει βήματα πριν δώσει τη λάθος πάσα ο Ολιβέρης Ανδρίτσος. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Νέο σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Ανδρίτσο. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κερδίζει ο Φιλίππου. Γκάλης. Και είναι πια εύκολη υπόθεση για τον μεγάλο άσο. Το follow από τον Ανδρίτσο. 9-3 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Πάσα ευνηδιασμού που κόβεται από τον Βίδα και τον Στεργάκο στη συνέχεια. Ιωάννου. 9-5 μειώνει ο Μέμος Ιωάννου, νάτος εδώ. Ενώ κάποια βαρελότα πέφτουν μέσα στο τερέν. Ρωμανίδης. Αστοχή ο Φιλίππου εξ επαφής, ήταν ωραία η προσπάθειά του, αλλά άστοχη. Ανδρίτσος με ταμπλό, νέο καλάθι για τον Παναθηναϊκό, που μειώνει σε 7-9, ο Ολιβέρης Ανδρίτσος. Ήταν 9-1 και έγινε 9-7. Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Αυτός στον Γκάλη. Από εκεί στο Φιλίππου. Γκάλης, Ρωμανίδης παίρνει την εσωτερική και γίνεται το φάουλ από τον Στεργάκο στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Ρωμανίδη. Εδώ ο Τσολακίδης, θα ξαναδούμε τη φάση. Η πάσα του Γκάλη, παίρνει την εσωτερική ο Ρωμανίδης. Το Στεργάκος του χτύπησε τα χέρια στην προσπάθειά του να σταματήσει το σουτ. 7-10 για τον Άρη. Ο Βίδας για τον Κοροναίο. Ιωάννου ακάλυπτος. Κόβεται από τον Κοκολάκη τελικά. Ανδρίτσος. Πιεζόμενος. Rebound από τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Όλα αυτά πριν συμπληρωθεί το 4ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιαννάκης με την μπάλα για τον Φιλίππου. Και πάλι Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Κοκολάκης με αντίπαλο τον Ανδρίτσο, ελύσεται, ταμπλό και μέσα, 7-12. Ο Κοροναίος για τον Στεργάκο, η μπάλα στα πόδια του, την κερδίζει ο Γιαννάκης, σπρώχνει την μπάλα για τον Γκάλη. Νέος ελιγμός, rebound από τον Στεργάκο. Πολύ μεγάλο πείσμα, θα κλέψει ο Φιλίππου, αλλά η μπάλα θα κυλήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ακούτε τα χειροκροτήματα για την ωραία προσπάθεια του Νίκου Φιλίππου, που βέβαια μπορεί να μην καρποφόρησε, αλλά ήταν έξυπνη και έγκαιρη. Βίδας. Στεργάκος, Κοροναίος. Ιωάννου. Για τον Βίδα. Αυτός το σούτ από καλή θέση. Ο Ιωάννου βγαίνει μπροστά από τον Γκάλη, αλλά χάνει την μπάλα, που είναι πάλι για τον Άρη. Και έχουν δίκιο οι διαιτητές, παρά τις διαμαρτυρίες, η μπάλα είναι για τον Άρη. Γιαννάκης, Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης, σούτ για 3 πόντους. 7-15, ο Άρης ξεφεύγει και πάλι. Να, ο Παναγιώτης Γιαννάκης που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 2 τρίποντα. Ιωάννου. Κοροναίος. Ιωάννου, Βίδας, Ανδρίτσος, παίρνει την εσωτερική, κόβεται από τον Φιλίππου. Η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό.
Βλέπουμε εδώ τον Ιωαννίδη Όρθιο. Βίδας. Ανδρίτσος. Μαρκάρεται και χάνει την μπάλα, αλλά είναι πάλι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Κορονέος. Βίδας. Στεργάκος. Ξεφεύγει από το Κογολάκι, αλλά στο key rebound τελικά από το Κογολάκι. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Το φάουλ. Το φάουλ από τον Ιωάννου. Για να ξαναδούμε τη φάση. Να ξαναδούμε τη φάση, γιατί υπάρχει περίπτωση για επιθετικό. Ο Ιωάννου μαρκάρει εκεί. Πατάει. Στέκεται. Είναι επιθετικό φάουλ. Να μου επιτρέψει ο κύριος Κουμπούρης. Είναι επιθετικό 100%. Ο Ρωμανίδης αστόχησε στην πρώτη βολή. Κέρδισε την μπάλα ο Γκάλης. Rebound από τον Φιλίππου και καλάθι τελικά. 7-17 για τον Άρη που ξέφυγε με 10 πόντους. Ανδρίτσος. Η μπάλα φτάνει μέχρι τον Κορονέο. Στεργάκος. Έκλεψε ο Κογολάκης, αλλά η μπάλα πήγε στον Ανδρίτσο. Βίδας περνάει από μέσα, κόβεται από τον Κογολάκη. Ο Άρης παίζει μια πολύ δυνατή άμυνα. Και το πιο σπουδαίο, χωρίς να κάνει φάουλ. 7-17 το σκορ λοιπόν για τον πρωταθλητή Άρη. Η μπάλα στον Κορονέο. Χάνει από τον Γκάλη. Φεύγει αυτό στην αντεπίθεση. Και το lay-up παρά την προσπάθεια του Μέμου Ιωάννου που χρεώθηκε με φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Γκάλης, τον βλέπουμε εδώ, έχει δικαίωμα και για μία βολή. 7-19 το σκορ. Ενώ ο Κυρίτσης αναγκάζεται να πάρει το πρώτο time-out. Ξαναβλέπουμε εδώ τον Γκάλη στην ωραία αυτή προσπάθειά του. Παίκτες του Παναθηναϊκού σε πρώτο πλάνο. Το ξεκίνημα δεν ήταν καθόλου καλό για αυτούς. Να οι Αριανοί που ευτύχησαν να κάνουν και να το κύπελο που περιμένει τον νικητή. Το κύπελο που, να θυμίσουμε, πέρυσι κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο τελικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη 74-70. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να μου συγχωρέσετε ένα λάθος που έκανα πιο πριν, που είπα ότι είναι ο παρθενικός τελικός για τον Άρη. Όχι, είναι ο δεύτερος τελικός, απλώς ο Άρης δεν έχει κατακτήσει μέχρι τώρα το κύπελο. Ο Γκάλης έκανε το σκορ 7-20. Στεργάκος. Ανδρίτσος. Ιωάννου. Βίδας για τον Κορονέο. Φάουλ από τον Γιαννάκη. Η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά 13 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο μήνο, ενώ θα ξαναδούμε τη φάση. Έγινε εδώ μεταξύ μια επίθεση από τον Παναθηναϊκό, ο Στεργάκος αστόχησε. Ο Άρης βρίσκεται και πάλι στην επίθεση με τον Φιλίππου. Κοκολάκης, οι Παναθηναϊκοί κέρδισαν προς στιγμή την μπάλα, αλλά την ξανάχασαν. Έτσι λοιπόν ο Άρης έχει το δικαίωμα για να εκδηλώσει μια νέα επίθεση. Με μακρινό σουτ του Γιαννάκη ξανακερδίζει ο Φιλίππου. Οι παίκτες του Άρη είναι παντού, κυνηγάνε την μπάλα, πάνε στα rebound, μαρκάρουν δυνατά. Αντίθετα, οι πράσινοι φαίνεται να είναι σαστισμένοι, φαίνεται να τα έχουν χαμένα. Ο Γκάλης για τον Κοκολάκη, προσποίηση και καρφώνει την μπάλα στο καλάθι. Ξεγέλασε τον Ανδρίτσο. 7-22. Δεν μπορούσε να περιμένει καλύτερο ξεκίνημα ο πρωταθλητής Άρης. Ανταποδίδει ο Ανδρίτσος. 9-22, να εδώ. Γκάλης.
Πάντα Γκάλης με αντίπαλο τον Κοροναίο. Γιαννάκης για το Ρωμανίδη. Γκάλης. Πάντα Γκάλης με τον Κοροναίο απέναντί του. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Χρεώνεται με φάουλ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Φάουλ που καταλόγησε ο Τσολακίδης. Ξαναδούμε τη φάση. Από αυτή την περιά δεν πρέπει να καταλάβουμε τίποτα. Είδα όμως το αριστερό χέρι του Κοροναίου να απλώνεται πάνω στον Γκάλη. Ο Γιαννάκης βρίσκει και πάλι το στόχο έξω από τη γραμμή των 6-25. 9-25 το σκόρ υπέρ του Άρη. Ιωάννου από καλή θέση δεν θα τα καταφέρει. Γιαννάκης ξανακερδίζει και βγάζει στον Γκάλη. Αυτό στέκεται, σουτάρει και νέο καλάθι. 9-27. Είναι πραγματική καταιγίδα ο Άρης σε αυτό το ξεκίνημα του τελικού. Βίδας. Το σταματάει ο Φιλίππου, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Γκάλη. Ξανά η φάση. Περνάει ο Βίδας. Έχει γίνει πιο πριν το φάουλ από τον Νίκο Γκάλη. Εννέα λοιπόν 27. Και ο Κυριάκος Βίδας έχει δικαίωμα για δύο βολές. Έχουμε μια διακοπή. Οι παίκτες βρήκαν την ευκαιρία να σκουπίσουν λίγο το πρόσωπό τους και τα χέρια τους. Και να ο Βίδας έτοιμος για τις βολές. 10-27. Γιαννάκης τώρα. Πάντα Γιαννάκης αργά για το Ρωμανίδη. Φιλίππου. Κερδίζει το rebound ο Ρωμανίδης. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι πολύ αδύνατοι στις διεκδικήσεις κάτω από τα καλάθια. Γκάλης, Ρωμανίδης. Παπαπέτρου κερδίζει και διώχνει ο Γιαννάκης Παπαπέτρου που μπήκε πριν από λίγο στη θέση του Ιωάννου. Θέλει να ψηλώσει την ομάδα του Κυρίτσης. Στεργάκος κλείνεται από τον Φιλίππου. Παπαπέτρου προσπαθεί να βρει διέξοδο. Το σταματάει ο Κοκολάκης, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον... Ξαναδούμε τη φάση. Το φάουλ πρέπει να είναι από τον Ρωμανίδη. Τουλάχιστον στο Ρωμανίδη το δώσανε. Έγινε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από το Στεργάκο την ώρα που βλέπαμε το replay. Γιαννάκης. Rebound από το Στεργάκο. Ο Βίδας πάσα αφιλιασμού για τον Κοροναίο που καλύπτεται από το Γιαννάκη. Κοροναίος. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. 13-27. Ο Γκάλης με την μπάλα. Ακόμα 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης, Ρωμανίδης. Γκάλης. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Προσποίηση και τελικά φάουλ από... Φάουλ από τον Ανδρίτσο πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ήταν το κουμπούρι που καταλόγησε την παράβαση. Πράγματι εκεί έπεσε ο Ανδρίτσος πάνω στο Γιαννάκη. Ο Κυρίτσης έβγαλε το Βίδα και έβαλε στη θέση του το Σκροπολίθα. Ο Γιαννάκης πετυχαίνει ένα νέο καλάθι. 13-29. Κοροναίος στον πάσιμο, δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ από τον Γιαννάκη πάνω στον Τάκη Κοροναίο.
Έχει δύο φάουλ ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ξανά η φάση. Η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν 6 ομαδικά φάουλ, οι παίκτες του Άρη έχουν 5. Ο Ανδρίτσος για τον Στροπολίθα. Πάλι Ανδρίτσος και τώρα Κορονέος. Στροπολίθας, Ανδρίτσος. Στροπολίθας. Φάουλ από τον Γκάλι που καταλογίζει ο Κουμπούρης. Είναι το δεύτερο φάουλ του Νίκου Γκάλι. Ξανά η φάση. Ανδρίτσος για τον Στεργάκο. Rebound από τον Παπαπέτρου, τον σταματάει με φάουλ ο Φιλίππου. Φάουλ που καταλόγησε ο Κουμπούρης. Να εδώ, ο δεύτερος διαιτητής στο αγώνα, ο Νίκος Κουμπούρης. Και στο βάθος ο Φιλίππου που χρεώθηκε με το φάουλ αυτό. Δύο φάουλ λοιπόν και ο Φιλίππου, να ξαναδούμε τη φάση. Το rebound από τον Παπαπέτρου και η προσπάθεια του Φιλίππου. Ο Παπαπέτρου μείωσε σε 14-29. Και τώρα 15-29, 9 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γκάλης έδωσε στο Γιαννάκη, τώρα Ρωμανίδης. Φιλίππου ελίσσεται, κερδίζει ο Ανδρίτσος, κάνει φάουλ ο Κοκολάκης που χρέωσε ο Κουμπούρης. Είναι το 8ο ομαδικό φάουλ των παικτών του Άρη και κατόπιν αυτού οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν δικαίωμα για ένα και ένα σουτ. Και το πρώτο φάουλ του Δημήτρη Κοκολάκη. Από πλευράς Άρη έχει 2 Γιαννάκης, 2 Γκάλης, 1 Ρωμανίδης, 1 Κοκολάκης, 2 Φλίππου. Παναθηναϊκός έχει 6 ομαδικά φάουλ. Από ένα Ανδρίτσος, Βίδας, Κορονέος. 2 έχει ο Ιωάννου και ένα ο Στεργάκος. Ο Ανδρίτσος, αφού ευστόχησε στο πρώτο σουτ, έχει δικαίωμα πια και για το δεύτερο. 16-29 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός κάλυψε κάπως τη διαφορά. 17-29. 12 πόντι διαφορά. Και τώρα Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Φάουλ από τον Παπαπέτρου στην προσπάθειά του να σταματήσει τον διεθνή νεαρό του Άρη. Η μπάλα είναι πλάγια για τους παίκτες του Άρη. Γιαννάκης, Γκάλης. Ρωμανίδης προσποίηση, ξεφεύγει και τον κλείνει ο Στεργάκος. Γκάλης. Κλέβει πολύ ωραία την μπάλα ο Στροπολίθας. Ανδρίτσος. Χωρίς καθυστέρηση το σουτ. Rebound από τον Φιλίππου. Κλέβει ο Στροπολίθας ξανά. Γυρίζει στον Ανδρίτσο, Κορονέος. Φάουλ από τον Κοκολάκη πάνω στον Τάκη Κορονέο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Κοκολάκη, να ξαναδούμε τη φάση. Είναι ένα τζαρτζάρισμα, θα λέγε κανείς στη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκουν το χαμένο του κουράγιο στην εξέδρα. Ο Κορονέος μειώνει 18-29. Να ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που έχει ακόμα μια βολή. 19-29 τώρα από τον Τάκη Κορονέο. Και τώρα ο Γιαννάκης αργά-αργά κατεβάζει την μπάλα για λογαριασμό του Άρη. Ρωμανίδης, Φιλίππου. Γκάλης έξω από τη ρακέτα. Το σουτ. Ανδρίτσος στο rebound. Ο Στροπολίθας για τον Παπαπέτρου. Γυρίζει στον Στροπολίθα, κάλυπτος αυτός, rebound από τον Ρωμανίδη. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Φιλίππου, Γκάλης, Γιαννάκης. Προσπάθεια για 3 πόντους. Ο Φιλίππου πατάει εκτός γηπέδου, η μπάλα είναι για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κορονέος. Πάντα Κορονέος για τον Παπαπέτρου. Και τώρα Κορονέος ελεύθερος αλλά άστοχος. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Ρωμανίδη.
Γιαννάκης. Απ' την άλλη μεριά για τον Γκάλι. Πολύ έξυπνα στο Ρωμανίδη. Το σταμάτησε εκεί ο Στεργάκος. Σκροπολίθας για τον Κοροναίο. Βήματα που καταλόγησε ο Παναγιώτης Τσολακίδης. Διαμαρτύρονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Το replay ίσως θα μπορούσε να μας διαφωτίσει. Αλλά ήδη ο Άρης έχει περάσει τη σέντρα με τον Γκάλι. Ξαναδούμε τη φάση. Σκροπολίθας για τον Κοροναίο. Ήταν κι άλλοι παίκτες, δεν μπορέσαμε να δούμε τι ακριβώς έκανε ο Κοροναίος. Ξανά λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση. Ο Γκάλης για τον Φιλίππου. Φάουλ από τον Ανδρίτσο που καταλόγησε ο Τσολακίδης. Νέες διαμαρτυρίες. Τώρα είναι η σειρά των του Άρη να εκτελέσει μία και μία βολή, γιατί και ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 8 ομαδικά φάουλ. Φιλίππου λοιπόν. Rebound από τον Σκροπολίθα, το σκορ παραμένει 19-29, 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα μετά, πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Σκροπολίθας για τον Στεργάκο. Διπλή προσποίηση, ελευθερώνεται μια έξοχη προσπάθεια από τον Ντέιβιτ Στεργάκο, νάτος εδώ. Και 21-29. Ο Γκάλης τώρα για τον Γιαννάκη. Φιλίππου, Γκάλης, Γιαννάκης. Ξανακερδίζει την μπάλα, τον σταματάει ο Στεργάκος, ο Κουμπούρης χρεώνει φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ντέιβιτ Στεργάκου. Ξανά η φάση. Κερδίζει ο Γιαννάκης. Έχω την εντύπωση ότι ο Στεργάκος ακούμπησε μόνο μπάλα και όχι τον Γιαννάκη, τουλάχιστον με τα χέρια του. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο Κουμπούρης μάλλον αδίκησε στη φάση αυτή τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Δούμε ξανά τη φάση. Στεργάκος μένει με σηκωμένα χέρια και απλώς με τα χέρια του ωθεί την μπάλα. Δεν είναι φάουλ. Ο Άρης συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ούτε ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια αλλαγή. Ο Γιαννάκης κάνει το σκορ 21-30 και έχει ακόμα μία βολή. Κερδίζουν ξανά οι παίκτες του Άρη. Ρωμανίδης, Γκάλης, Ρωμανίδης, Φιλίππου, Γιαννάκης. Φάουλ από τον Σκροπολίθα, δεν μετράει το καλάθι. Ο Γιαννάκης έχει δικαίωμα και αυτό στο, έχει δικαίωμα πάλι για ένα και ένα σούτ. Θα ξαναδούμε τη φάση, είδατε απλώς το πόδι του Σκροπολίθας εκεί. Και βέβαια το καλάθι δεν μέτρησε, γιατί ο Γιαννάκης συνέχισε την προσπάθειά του μετά το φάουλ. Ξανακέρδισαν οι παίκτες του Άρη. Είναι μεγάλη η μαχητικότητά τους στα rebound. Ο Ρωμανίδης δοκιμάζει το σούτ απ' έξω. Κάνουν blackout οι παίκτες του Παναθηναϊκού, παίρνουν το rebound. Σκροπολίθας, Κοροναίος, Στεργάκος για τον Ανδρίτσο. Πάλι Σκροπολίθας για τον Κοροναίο, παίρνει την εσωτερική. Προσπαθεί με follow ο Ανδρίτσος, κερδίζει ο Κογολάκης. Γιαννάκης τώρα. Γκάλης. Ρωμανίδης για τον Γκάλη. Αυτό σουτ για 3 πόντους, rebound από τον Παπαπέτρου. Σκροπολίθας.
άργησε στην πάσα, τελικά έρχεται σαν τρέιλερ ο Στεργάκος που κάνει χωρίς καθυστέρηση το σουτ. 23-30, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 7 πόντους. Όλα αυτά 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γκιάλης για τον Φιλίππου τώρα. Αυτός ένα πολύ ωραίο καλάθι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, να ο Νίκος Φιλίππου. 23-32 το σκορ. Κοροναίος. Σκροπολίθας για τον Κοροναίο. Επιθετικό φάουλ του Τάκη Κοροναίου που διαμαρτύρεται. Για να ξαναδούμε τι έχει γίνει. Παίρνει την εσωτερική, τρέχει ο Γκάλης. Στέκεται. Βλέπετε εδώ διαμαρτύρονται. Θα παρακαλούσα τον Κώστα Περβερίδη να μας ξαναδείξει τη φάση, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Γκάλης έχει κάνει προέκταση του σώματός του. Έχει να σηκώσει το σώμα του, δηλαδή έχει κάνει με το στέρνο, για να δούμε, στέκεται. Εκεί δεν είναι φάουλ. Βλέπετε όμως που σηκώνεται προς τα πάνω, κάνει μια κίνηση προς τα πάνω και δεν ξέρω εάν αυτό ήταν που κάνει τον Κοροναίο να διαμαρτύρεται. (23-32) 23-33 τώρα και ακόμα ένα σούτ για τον Νίκο Γκάλη, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 23-34. Σκροπολίθας. Πάντα Σκροπολίθας. Για τον Ανδρίτσο. Ξανακερδίζει ο Ανδρίτσος μετά την παρεμβολή του Φιλίππου και φάουλ από τον Ρωμανίδη. Να ο Κουμπούρης που καταλόγησε την παράβαση, θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Ανδρίτσος ελίσσεται, πάει ο Ρωμανίδης επάνω του για να τον σταματήσει. 23-34 λοιπόν και δύο βολές για το Λιβέρι Ανδρίτσο. Έχει δικαίωμα και για δεύτερη, γιατί είχε δύο βολές, όχι μία σημεία. Το φάουλ το κέρδισε την ώρα που προσπαθούσε για σουτ. (24-34) ακόμα 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης κατεβάζει αργά-αργά την μπάλα, δίνει στο Ρωμανίδη. Φιλίππου, Γιαννάκης, νέο σουτ και νέο καλάθι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που υποφελείται, μια και παίκτες Παναθηναϊκού έχουν πέσει πάνω στον Γκάλη, 24-36. Κοροναίος προσπαθεί να ανταποδώσει αλλά είναι εντελώς άστοχος. Γκάλης. Κόβει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Στεργάκος ολοκληρώνει η μπάλα στον Κοροναίο. Το μπάσιμο κόβεται από το Κοκολάκι. Στεργάκος με ταμπλό και 26-36 να ο Ντέιβιτ Στεργάκος. Ακόμα 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης για το Ρωμανίδη. Από εκεί στον Γκάλη και τώρα Γιαννάκης. Κοκολάκης με την μπάλα. Κάνει τη ραβέρσα. Ο Στεργάκος πάει στο rebound. Ολοκληρώνει ο Σκροπολίθας. Πάντα Σκροπολίθας για τον Κοροναίο. Στεργάκος προσπαθεί να τραβήξει τον Κοκολάκη έξω από τη ρακέτα. Βρίσκει πολύ ωραία τον Κοροναίο. Φάουλ από τον Φιλίππου και δικαίωμα για δύο σουτ στον Τάκη Κοροναίο. Ο Νίκος Φιλίππου έχει 3 φάουλ. Ξαναδούμε τη φάση. Έξω έχει πάσα του Στεργάκου. Πάει ο Φιλίππου και χρεώνεται με το φάουλ στη φάση αυτή. Και τώρα ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να κάνει την πρώτη αλλαγή. Μπαίνει ο Σταμάτης, βλέπετε εδώ με το νούμερο 12, στη θέση του Φιλίππου. Να ο Φιλίππου με το 11 που θα κάτσει στον πάγκο. Ενώ στην ομάδα του Παναθηναϊκού επανήλθε ο Κυριάκος Βίδας στη θέση του Ανδρίτσου,
Κοροναίος στις βολές. 27-36, 9 πόντι διαφορά. Και ακόμα ένα σουτ για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 28-36. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Για τον Ρωμανίδη. Κλέβει την μπάλα ο Κογκολάκης, Βίδας. Στον Σκροπολίθα, από εκεί στον Κοροναίο. Το σουτ και το καλάθι από τον Τάκη Κοροναίο, 30-36. Ο Παναθηναϊκός πλησίασε στους 6 πόντους. Έτσι το παιχνίδι παίρνει μια άλλη τροπή. Ένα άλλο ενδιαφέρον θα έλεγε κανείς. Γκιάλης. Γιαννάκης. Πλησιάζει, σουτάρει και ανταποδίδει. 30-38. Ο Παπαπέτρου για τον Σκροπολίθα. Κοροναίος προσπαθεί να οργανώσει τους παίκτες του. Πάντα Κοροναίος για τον Στεργάκο. Αποτυγχάνει, κερδίζει ο Γιαννάκης το rebound. Λόμπ πάσα για τον Γκάλη. Ο Σκροπολίθας κλέβει την μπάλα από τον Γκάλη. Αλλά ο Τσολακίδης δίνει βήματα μέσα σε πανδαιμόνιο. Αποδοκιμάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τη φάση, γιατί ειλικρινά δεν την είδα καθόλου. Ο Γκάλης τρέχει, ο Σκροπολίθας κλέβει. Ναι, έχουν γίνει βήματα. Έχουν γίνει βήματα και άδικα διαμαρτύρονται. Ο Τσολακίδης ήταν δίπλα, είδε ότι έγιναν βήματα και πολύ σωστά τα δώσε. 30-38 λοιπόν. Και ο Γιαννάκης τελεί εδώ βολές, έχει γίνει φάουλ. Το σκορ. Ο Κουμπούρης διακόπτει το παιχνίδι, κάνει κάποιες συστάσεις στον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μιχάλη Κυρίτση. Τώρα κάτι λέει στη γραμματεία. Να και στιγμιότυπα από τις εξέδρες. Ο Κουμπούρης με τον Τζολακίδη συνεχίζουν να είναι πάνω από το τραπέζι, ενώ απομένει 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και ο Άρης προηγείται του Παναθηναϊκού με 30-39. Ο Κυρίτσης κάτι λέει στον διαιτητή, αριστερά Ιωαννίδης. Αποδοκιμασίες, ακούστηκε μια ανακοίνωση των διαιτητών προς τους κυρίους φιλάθλους, όπως είπαν χαρακτηριστικά, ότι αν δεν σταματήσει το υβριολόγιο, οι διαιτητές θα βρεθούν στην δυσάρεστη θέση να διακόψουν τον αγώνα. Είχαμε μείνει λοιπόν στις βολές του Γιαννάκη που ευστόχησε στην πρώτη, έχει και μία ακόμα. Να εδώ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το μεγάλο φετινό απόκτημα του Άρη από την Νίκαια. Και το σκορ γίνεται 30-40. Ακόμα 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, Σκροπολίθας σαν playmaker για τον Παναθηναϊκό. Πάντα Σκροπολίθας. Βίδας. Σκροπολίθας, Βίδας,
Κοροναίος. Στεργάκος. Χωρίς δισταγμό το σουτ και το καλάθι. 32-40. Να ο Ντέιβιτ Στεργάκος. Γκάλης, που εκτελεστικά δεν έχει φανεί πολύ. Έχει επιτηρηθεί πολύ στενά. Ο Σταμάτης, ένα νέο επιθετικό rebound, ένα από τα πολλά που έχουν κερδίσει οι παίκτες του Άρη. Γιαννάκης. Ακόμα 22 δευτερόλεπτα. Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Αλλάζουν την μπάλα. Σταμάτης, Γιαννάκης. 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης, 10 δευτερόλεπτα, 9. Γιαννάκης από καλή θέση. Και follow του Κοκολάκη κάνει το σκορ 32-42, 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ έχουμε time out που ζήτησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε τους παίκτες του Άρη. Ενώ ο Ιωαννίδης έχει και άλλο time out και τον είδα να το ζητάει. Θα ξαναδούμε εδώ το τελευταίο καλάθι. Το shoot του Γιαννάκη με ταμπλό και το follow από τον Κοκολάκη την ώρα που η μπάλα αναπηδούσε στη Στεφάνη. Είδαμε τους δύο διαιτητές να συνεννοούνται μεταξύ τους. Το παιχνίδι λοιπόν αρχίζει με επίθεση, συνεχίζεται με επίθεση του Παναθηναϊκού. Απομένουν 5 δευτερόλεπτα. Βίδας καθυστερεί, 3 δευτερόλεπτα. Σκοροπολίτες πλησιάζει, 1 το σουτ και το σινιάλο της λήξης του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον Άρη να προηγείται του Παναθηναϊκού με 32-42. Γενικά ένα πρώτο ημίχρονο με πολλές διακυμάνσεις. Το πιο αξιόλογο ήταν το εκρηκτικό ξεκίνημα του Άρη, ένα ξεκίνημα που στηρίχθηκε πάνω στην πολυμέ με τον Κοκολάκη, είναι έτοιμη για το δεύτερο τζάμπολ του αγώνα. Κέρδισε ο Στεργάκος αλλά η μπάλα στον Γκάλη. Έτσι λοιπόν όπως και στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης θα είναι αυτός που θα εκδηλώσει πρώτος επίθεση. Γιαννάκης, Γκάλης αλλάζουν την μπάλα. Ρωμανίδης. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με ζώνη, Φιλίππου από καλή θέση, μακρινό rebound ο Σκροπολίθας, Κοροναίος, έχουν επιστρέψει παίκτες του Παναθηναϊκού, Ανδρίτσος γίνεται φάουλ από τον Γκάλη, είναι το τρίτο φάουλ του Νίκου Γκάλη που καταλόγησε ο Κουμπούρης και ο Λιβέρης Ανδρίτσος, ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση, απλώς στο χέρι του ο Γκάλης για να σταματήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού και ο Ανδρίτσος έχει δικαίωμα για δύο βολές. 33-42. Οκτώ πόντι διαφορά. 25 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου. Ρωμανίδης για τον Γκάλη που όλες οι άμυνες του Παναθηναϊκού προσαρμόζονται στο πώς θα εξοδετερώσουν αυτόν. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους, βρίσκει το στόχο. Με αποτέλεσμα βέβαια να ελευθερώνεται ο Γιαννάκης, το βλέπουμε εδώ. 34-45. Κοροναίος. Η μπάλα στον Παπαπέτρου, παίρνει την εσωτερική. Το σταματάει ο Κοκολάκης. Η μπάλα στο Γιαννάκη, πάσα ευνηδιασμού στον Γκάλη. Περνάει, ελίσσεται. Έχει προηγηθεί όμως το φάουλ από τον Σκροπολίθα. Η μπάλα είναι πλάγια για τους παίκτες του Άρη. Ξαναδούμε τη φάση. Ο Γκάλης έπιασε την μπάλα. Βέβαια δεν είδαμε πού έγινε το φάουλ του Σκροπολίθα. Γκάλης. Γιαννάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Ένα ωραίο καλάθι παρά την προσπάθεια του Παπαπέτρου. Και έτσι με αυτά τα δύο καλάθια του Γιαννάκη και του Γκάλη ο Άρης ξεφεύγει 34-47. 13 πόντι ενώ προς την ο Παναθηναϊκός πήγε στους 8. Σκροπολίθας, Στεργάκος, βγάζει έξω στον Ανδρίτσο. Rebound εύκολο από τον Φιλίππου,
Γιαννάκης για τον Γκάλι. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Σκροπολίθας, Παπαπέτρου, Στεργάκος κατά το καλάθι, γυρίζει ένα δύσκολο και θεαματικό καλάθι, ακούτε τα χειροκροτήματα, 36-47 από τον Ντέιβιτ Στεργάκο, Φιλίππου. Γιαννάκης για 3 πόντους. Διώχνει ο Φιλίππου εκτός αγωνιστικού χώρου, έτσι ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για νέα επίθεση με τον Σκροπολίθα. Κορονέος. Πιέζει ο Γιάννακης και κάνει φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Γιαννάκη που διαμαρτύρεται. Έτσι λοιπόν Φιλίππου 3, Γιαννάκης 3, Γκάλης 3. Άπλωσε το χέρι του και για να κλέψει την μπάλα. Πίεσε και τον αντίπαλό του. Σκροπολίθας. Κορονέος. Σκροπολίθας. Κορονέος. Φάουλ από τον Γκογκολάκη αυτή τη φορά. Και βλέπετε τα αποτελέσματα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού φέρνουν το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα και μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει 3 φάουλ. 3 λοιπόν και ο Γκογκολάκης. 3 ο Φιλίππου, 3 ο Γκογκολάκης, 3 ο Γκάλης, 3 ο Γιαννάκης. Κορονέος 37-47. Ακόμα ένα σούτ. 38-47. 17,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Γιαννάκης για το Ρωμανίδη. Αυτό στον Γκάλι. Φιλίππου, Γκάλης, Γιαννάκης. Κοκολάκης κλείνεται, πετάει έξω στον Γκάλι. Κάνει φάουλ εκεί ο Κορονέος που δεν καταλογίζεται. Και τεχνική ποινή βάζει ο Κουμπούρης στον Κορονέο. Νομίζω στον Κορονέο. Βλέπετε εδώ τον Κουμπούρη, ξαναδούμε. Εδώ πιέζει, κάνει φάουλ ο Κορονέος που δεν καταλογίστηκε. Έδωσαν την μπάλα οι διαιτητές υπέρ του Άρη Πλάγια για να διορθώσουν το ότι δεν σφίριξαν το φάουλ. Διαμαρτύρθηκε ο Κορονέος, έφαγε την τεχνική ποινή. Δύο βολές λοιπόν για τον Γκάλι. 38-48. Έχει λοιπόν και ο Κορονέος 3 φάουλ. ...38-49 και η μπάλα για τον Άρη. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Φιλίππου Γκάλης. Γιαννάκης. Και η μπάλα θα καταλήξει μέσα στο καλάθι μετά από αυτή την περίεργη αναπήδηση. 38-51. Ξανά ο Άρης στους 13 πόντους. Σκροπολίθας για τον Κορονέο. Άστοχος σούτ, rebound από τον Παπαπέτρου. Στεργάκος μες στη ρακέτα. Θα βρει το στόχο με έναν ωραίο λιγμό. 40-51. Να ο Ντέιβιτ Στεργάκος. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Γιαννάκης για το Ρωμανίδη. Φιλίππου, Κοκολάκης, κόβει ο Ανδρίτσος, ολοκληρώνει Παπαπέτρου. Η μπάρα στον Κορονέο. Το μπάσιμο, η πάσα στο Σκροπολίθα. Και ένα χαμένο καλάθι, ένα σίγουρο καλάθι που χάθηκε. Ο Γκάλης για το Γιαννάκη. Και βήματα που καταλογίζει ο Κουμπούρης. Βήματα ή 3 δευτερόλεπτα, δεν κατάλαβα καλά. Ο Κορονέος χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Που είναι για και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κορονέος Σκροπολίθας Ανδρίτσος. Ξανά Κορονέος. Το σούτ και rebound από τον Φιλίππου.
40-51, 15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από το τέλος. Γιαννάκης, ενώ βλέπω ότι ο Κυρίτσης ετοιμάζεται να βάλει στον αγώνα τον Βίδα. Γκάλης για τον Ρωμανίδη. Φιλίππου, Γκάλης στο Γιαννάκη και βήματα που καταλόγησε ο Τσολακίδης. Ενώ γίνονται δύο αλλαγές συγχρόνως, μπαίνει ο Σταμάτης στη θέση του Ρωμανίδη και ο Βίδας στη θέση του εκνευρισμένου Κόρονεου. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Βίδας με την μπάλα για τον Στεργάκο. Ανδρίτσος. Φάουλ από τον Σταμάτη. Είναι το πρώτο φάουλ του Σταμάτη. Ο Ανδρίτσος για το Βίδα. Αυτό στο Στεργάκο, χωρίς καθυστέρηση το shoot rebound από τον Γιαννάκη, παρά την προσπάθεια του Ανδρίτσου. Προωθεί την μπάλα ο playmaker του Άρη. Το shoot rebound από τον Παπαπέτρου. Βίδας. Ανδρίτσος. Σκροπολίθας, ελεύθερος. Ανδρίτσος πάλι στον Σκροπολίθα. Νέο shoot από τον playmaker του Παναθηναϊκού, που είναι για 3 πόντους. Και 43-52. Να ο Σκροπολίθος. Οι διαμαρτυρίες είναι γιατί η γραμματεία έγραψε 2 πόντους αντί για 3. Διορθώθηκε το λάθος. 43-51 λοιπόν. Ο Σταμάτης στο Κοκολάκι. Το σταματάει ο Ανδρίτσος, αλλά κερδίζει ο Φιλίππου παρά την προσπάθεια του Σκροπολίθα. Γκάλης θα βρει το στόχο από την κορφή της ρακέτας. 43-53. Ανταποδίδει έξοχα ο Στεργάκος, 45-53. Να ο Στεργάκος, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννάκης πιέζει ο Βίδας, το σούτ με ταμπλό, rebound από τον Κοκολάκη και επιθετικό φάουλ από τον Κοκολάκη που καταλόγησε ο Τσολακίδης. Βλέπετε τον Τσολακίδη πως δείχνει την παράβαση. Ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να ξαναβάλει στον αγώνα τον Ρωμανίδη. Σκροπολίθας. Στεργάκος. Ανδρίτσος. Παπαπέτρου. Ελύσεται και ένα δύσκολο καλάθι. 47-53. Να Παπαπέτρου, 6 πόντοι διαφορά. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα να δούμε πού θα οδηγήσουν. Ενθουσιασμός τώρα από την πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού. Φιλίππου. Γίνεται φάουλ από τον Παπαπέτρου πάνω στον Νίκο Φιλίππου. Θα ξαναδούμε τη φάση στο replay. Βέβαια ένα κλασικό φάουλ από τον Παπαπέτρου, ενώ ο Ιωαννίδης έβγαλε από τον αγώνα το Κοκολάκι και ξανάβαλε το Ρωμανίδη. Να ο Γκάλης με τον Ιωαννίδη. 47-54 από τον Φιλίππου. 3 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός και 5 ο Άρης. 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Φιλίππου. Rebound από τον Παπαπέτρου. Βίδας θα κλέψει ο Σταμάτης, αλλά ο Κουμπούρης δίνει βήματα και νομίζω ότι δεν έχει δίκιο. Σκροπολίθας. Νέο σουτ και νέο καλάθι. 49-54. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στους 5 πόντους. Σταμάτης. Ρωμανίδης, Γκάλης. Ο αγώνας γίνεται τώρα πια πραγματικός τελικός. Ο Γιαννάκης βρίσκει το στόχο έξω από τη γραμμή των 6-25. Ήταν μια βόμβα 3 πόντων. 49-57, 8 πόντοι διαφορά. Σκροπολίθας. Ανδρίτσος. Παπαπέτρου. Για τον Στεργάκο παλεύει σε λιοντάρι και ο Φιλίππου κέρδισε προς τιμή την μπάλα, αλλά ολοκλήρωσε ο Βίδας.
Παπαπέτρου. Άστοχος αυτή τη φορά, αλλά η μπάλα μέσω Ανδρίτσου στον Σκροπολίθα. Μπίδας. Στεργάκος, Ανδρίτσος. Σκροπολίθας. Βίδας. Σκροπολίθας. Ελευθερώνεται Ιωάννου για τον Γκάλι. Χωρίς καθυστέρηση σου για 3 πόντους και καλάθι. Εδώ φαίνεται η διαφορά κλάσεως. Εδώ τι έγινε. Ο Σταμάτης χτύπησε τον Σκροπολίθα. Ο Στεργάκος προσπαθεί να εκδικηθεί. Δεν είδα τι ακριβώς έγινε. Αλλά με πληροφορεί ο Κώστας Περπερίδης ότι δεν υπάρχει τίποτα ούτε στο replay. Οι κάμερες δεν έπιασαν το επεισόδιο. Εν πάση περιπτώσει είδα τον Σκροπολίθα στο έδαφος και τον Σταμάτη να απομακρύνεται κάπως ύποπτα. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο Κουμπούρης μιλάει με τον Στεργάκο. Για να ξαναδούμε εδώ σε τι μπορεί να μας διαφωτίσει το replay. Ο Γκάλης κάνει το έξοχο σουτ. Α, ναι, 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 εδώ ο Σκροπολίθας κάνει φάουλ στα μάτια, τον σπρώχνει και τον πετάει κάτω. Δεν βλέπω κάτι γίνεται και γίνεται ένα μπλέξιμο στη συνέχεια και φαίνεται ο Σταμάτης ανταπέδωσε. Αλλά από ό,τι είδα ο Σκροπολίθας ξεκίνησε την ιστορία, αυτός έσπρωξε το Σταμάτη. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αν γίνει κάτι πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Ούτε η συνέχεια του Σταμάτη, αλλά ούτε και η συνέχεια του Στεργάκου που πήγε να ανταποδώσει στον παίκτη του Άρη. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά ήταν στιγμιαία. Δόθηκε τεχνική ποινή στον Σταμάτη, ο Σκροπολίθας εκτελεί τις βολές, 50-60 το σκορ. Και 51-60 τώρα. Ο Γκάλης αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη. Σταμάτης Ρωμανίδης κάνει το σουτ. Rebound από τον Παπαπέτρου παρά την προσπάθεια του Φιλίππου. Ο Φιλίππου όμως γυρίζει πίσω και κλέβει την μπάλα. Αυτός ο παίκτης κάνει σήμερα τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Σταμάτης για τον Γκάλη. Αυτός το Γιαννάκη. Το σούτ απ' έξω και νέο τρίποντο. Τα τρίποντα του Γιαννάκη. Να το σε δω ο Νικιώτης. 51-63. Σκροπολίθας. Βίδας. Ανδρίτσος. Το σταματάει με φάουλ ο Σταμάτης. Για να δω τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ναι, φάουλ του Σταμάτη. Είναι το τρίτο φάουλ για τον... για τον Ελ του Άρη. Ξαναδούμε τη φάση. Ο Ανδρίτσος παίρνει την εσωτερική και καθώς σηκώνεται ο Σταμάτης σε φτάει μπάλα και χέρια. Δυο σουτ λοιπόν για τον Λιβέρι Ανδρίτσο. 11 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και ενώ ο Άρης προηγείται με 63-51. 63-52. Γιαννάκης με την μπάλα σε θέση playmaker. Ο Γκάλης για το Σταμάτη. Αυτός τον Φιλίππου. Γκάλης Γιαννάκης. Φιλίππου για τον Σταμάτη. Φιλίππου προσποίηση. Η μπάλα για τον Άρη, αφού έφυγε από τα χέρια του Παπαπέτρου εκτός αγωνιστικού χώρου. Να, εδώ ο Τσολακίδης, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα. Γκάλης. Γιαννάκης Σταμάτης. Γκάλης. Πιεζόμενος το σουτ και το καλάθι. Ο Γκάλης βρίσκει το δρόμο προς το στόχο, 63-65-53, 12 πόντι. Στεργάκος με πλάτη στο καλάθι, Κορονέος που ξαναμπήκε στον αγώνα.
Το σούτ με ταμπλό συνεχίζει όμως να μην έχει αποτελεσματικότητα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έγιναν πάλι κάποια νέα σπροξήματα εκεί με πρωταγωνιστή το σταμάτημα, μάλλον θύμα το σταμάτημα αυτή τη φορά. Σταμάτης Φιλίππου Γκάλης. Για τον Φιλίππου βήματα που καταλογίζει ο Κουμπούρης, η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμα 9 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Στεργάκος. Τον σταματάει ο Φιλίππου. Αυτός ο παίκτης, επαναλαμβάνω, κάνει το παιχνίδι της ζωής του σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη η προσφορά του για τον, στο παιχνίδι της ομάδας του. Φιλίππου, Ρωμανίδης, πάλι Φιλίππου. Έξω στο Γιαννάκη. Νέα προσπάθεια για τρεις πόντους. Και νέο εύστοχο σου του Γιαννάκη, 53-68. Ο Κοροναίος απέτυχε και πάλι, ο Γκάλης στην αντεπίθεση. Το σουτ με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. Πρόκειται περί αποθέωσης. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, όρθιοι αναπληρωματικοί του Άρη, όρθιοι και αυτοί που αγωνίζονται, με τα χέρια σηκωμένα και αυτοί που αγωνίζονται. Θα ξαναδούμε το καλάθι. Πάει επάνω του Παπαπέτρου, αλλά παρόλα αυτά ο Γκάλης. Καλάθι και φάουλ, 53-70, 17 πόντι διαφορά, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Κυρίτσης προσπαθεί να σταματήσει αυτή την καταιγίδα με ένα time out. Επαναλαμβάνω, σκορ 70-53 για τον Άρη, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ένα σουτ για τον Νίκο Γκάλη. ...53-71, 18 πόντι. Κοροναίος. Σκροπολίθας. Κοροναίος. Τροπολίθας, Κοροναίος, αλλάζουν την μπάλα του Παναθηναϊκού, Παπαπέτρου. Κόβει ο Φιλίππου μπροστά από τον Στεργάκο, φεύγει ο Γκάλης στον εμβλιασμό, αλλά χάνει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά ακούτε τα χειροκροτήματα για τον μεγάλο άσο. Κοροναίος, με αντίπαλο το Γιαννάκη. Σκροπολίθας, σούτ για τρεις πόντους, rebound από τον Φιλίππου. Αυτός ο Φιλίππου που είναι πανταχού παρόν. Γιαννάκης. Γκάλης. Κοιτάζει την μπάλα. Δεν ξέρω τι δεν του αρέσει. Φαίνεται. Είχε υδρότητα επάνω. Φοβήθηκε με το γλιστρήσει. Σταμάτης. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Νέο σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά. Αλλά κερδίζει ο Ρωμανίδης το rebound. Ανάμεσα σε τρεις Παναθηναϊκούς. Γιαννάκης. Backdoor για τον Γκάλη που θα βρει την μπάλα. Προσποίηση στον Παπαπέτρου. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιωάννου που πήρε τη θέση του Σκροπολίθα σαν playmaker τώρα. Στεργάκος. Κοροναίος. Ο Γκάλης θα κερδίσει την μπάλα. Δίνει στο Φιλίππου που έχει φύγει ήδη στον εφηλιασμό. Γίνεται το foul από τον Κοροναίο. Έτσι ο Νίκος Φιλίππου έχει δικαίωμα για δύο βολές. Να ο Κουμπούρης που καταλόγησε το foul.
Και ξανά το καθαρό φάουλ του Κορονέου πάνω στον Φιλίππου. Ακόμα ένα σούτ για τον Γιαννιώτη Άσο του Άρη. 53-72. Ο Άρης έχει μπροστά του ένα θρίαμβο. Απομένουν ακόμα 7,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Παπαπέτρου, Κορονέος για το Στεργάκο, μαρκάριο Φιλίππου και ολοκληρώνει ο Γιαννάκης. Η μπάλα στον Γκάλι. Κλείνεται, αλλά δεν βιάζεται. Βγάζει την μπάλα έξω, δίνει στο Γιαννάκη. Να γίνει θέση πια εναντίον οργανωμένης άμυνας. Σταμάτης, Φιλίππου, Γκάλης, Σταμάτης για τον Ρωμανίδη. Βήματα που καταλόγησε ο Τσολακίδης. Ενώ ο Κυρίτσης θα ξαναβάλει στον αγώνα το Βίδα στη θέση του Λιβέρια Ανδρίτσου. Ο Ιωάννου για τον Κορονέο, αυτός τον Στεργάκο, από εκεί στον Παπαπέτρου. Ξεμαρκάρεται, αλλά φάτσα με το καλάθι, θα την πετάξει έξω. Πετάξει έξω την μπάλα. Σταμάτης, Γκάλης. Σούτ για 3 πόντους. Rebound από τον Στεργάκο, Βίδας. Κορονέος κλείνεται. Κερδίζει ο Γιαννάκης, πετάει στον Γκάλι που είναι μόνος του και φυσικά δεν θα δυσκολευτεί καθόλου. 53-74, να ο Γκάλις. Κορονέος ελίσσεται, κλείνεται από τον Φιλίππου. Ο Κουμπούρης έχει δώσει φάουλ στο Γιαννάκη. Τάκης Κορονέος σε 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έχει 2 βολές. 54-74. Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Ρωμανίδης, φάουλ από τον Παπαπέτρου. Είναι το τέταρτο φάουλ του Παπαπέτρου που θα φύγει από τον αγώνα για να ξαναγυρίσει ο Ανδρίτσος. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Πενήντα πέντε και ακόμα ένα σούτ για τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Ανδρίτσος για τον Βίδα. Το lay-up και 57-75, ένα ο Κυριάκος Βίδας. Γκάλης. Ανδρίτσος. Ο Σταμάτης είναι μπρος πίσω. Είναι προς πίσω, ο Φιλίππου γύρισε την μπάλα στον Γιαννάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται ο Φιλίππου. Και ένα μικρό παιδί που δεν έχει παίξει μπάσκετ μπορεί να καταλάβει ότι είναι μια σαφής παράβαση, είναι μπρος πίσω. Εντάξει, στην εξέδρα απέναντι από τους επισήμους έχει αρχίσει άγρια συμπλοκή στο πάνω διάζωμα. Στο πάνω διάζωμα ο κόσμος προσπαθεί να απομακρυνθεί για να μην δεχθεί αντικείμενα. Επενεύει όμως η αστυνομία. Βλέπετε εκεί πέφτουν αντικείμενα. Αυτός ο τελικός, αυτή η ελληνική πρεμιέρα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έμελε να σημαδευτεί από έκτροπα.
που δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό. Ιωάννου. Βίδας. Το σούτ για 3 πόντους και 60-75. Ακόμα 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Μαρκάρεται τον Κοροναίο. Πάντα Γιαννάκης. Γκάλης με αντίπαλο τον Ιωάννου. Ο Γκάλης προσπαθεί να ξεφύγει. Δίνει στο Φιλίππου. Rebound από τον Βίδα. Πάσα εφηνδιασμού για τον Στεργάκο. Ιωάννου, Βίδας. Σούτ για 3 πόντους και νέο καλάθι. 63-75. Και να ο Παναθηναϊκός πάλι στους 12 πόντους, ενώ απομένουν περίπου 4,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Τα δύο τρίποντα του Βίδα. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Γιαννάκης. Και έγινε φάουλ από τον Κοροναίο. Ο Κοροναίος θα φύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ. Και στη θέση του μπήκε ο Σκροπολίτας. Ρωμανίδης, κλέβει ο Βίδας, αλλά η μπάλα θα κυλήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σταμάτης για το Γιαννάκη. Γίνεται το double team, προσπαθεί να ξεφύγει, φάουλ από τον Ιωάννου. Είναι το 8ο ομαδικό φάουλ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Γιαννάκης έχει δικαίωμα για ένα συν ένα σουτ, αλλά βλέπω ότι οι παίκτες του Άρη θα παίξουν την μπάλα από πλάγια θέση. Ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει το δοξάκι, τον βλέπετε εδώ. Μια και βλέπει ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρεσάρουν. Βάζει ακόμα ένα χειριστή στον αγώνα. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Τελικά θα νικήσει τον Ιωάννου και τον Ανδρίτσο που έσπευσε. 63-77. Στεργάκος. Παίρνει την εσωτερική, έρχεται ο Γιαννάκης για να δούμε τι έδωσε τώρα ο Κουμπούρης. Φάουλ στο Φιλίππου. Είναι το 4ο φάουλ του Φιλίππου. Να ο Κουμπούρης που στήριξε το φάουλ. Ενώ ο Ιωαννίδης έβγαλε το σταμάτη και έβαλε στη θέση του τον Δοξάκη. Να ο Δοξάκης. Κέρδισε ο Δοξάκη το rebound. Γκάλης. Αν ακούσατε για το φόβο των επεισοδίων, ο αντιπρόεδρος του Άρη, Θεόφιλος Μητρούδης, από τα μεγάφωνα είπε στους οπαδούς της ομάδας του να μην αποχωρήσει κανείς πριν πάρουν εντολή από την διοίκηση του Άρη. Όλα αυτά για το φόβο μην γίνουν συμπλοκές έξω από το Παλέντε Σπορ. Ιωάννου για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει τελικά ο Γιαννάκης την μπάλα. Δοξάκης. Ακόμα 2 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Πάντα Δοξάκης. Φιλίππου. Δοξάκης για τον Γκάλη. Γιαννάκης σούτ για 3 πόντους και νέο καλάθι. Ναι, ο Γιαννάκης σήμερα είχε την ημέρα του στα τρίποντα. 63-80 λοιπόν είναι το σκορ. Δοξάκης τώρα. Φιλίππου και έχει γίνει πάλι και ένα φάουλ από τον Σκροπολίθα, αν δεν κάνω λάθος. Να ο Κοκολάκης που κάτι λέει στους παίκτες του. Βέβαια δεν είναι στιγμή για να ξαναμπεί στον αγώνα. Δοξάκης.
Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης μαρκάρεται από το Βίδα, που κάνει τελικά φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Παναθηναϊκός πήρε time out. Ξανά η προσπάθεια του Γιαννάκη και το φάουλ από τον Κυριάκο Βίδα. Όλα αυτά 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τελικού. Και ενώ ο Άρης προηγείται με 63-80, ενώ δύναμη κρανοφόρων έχει φτάσει στο... έχει μπει μέσα στο αγωνιστικό χώρο, μέσα στο τερέν του Palais des Sports, βλέπετε εδώ, για να κρατήσει τον κόσμο μακριά από το τερέν και για να επιβάλλει γενικά την τάξη. Ενώ άλλοι πιο ψύχρεμοι ή αν θέλετε πιο προνοητικοί αρχίζουν να αποχωρούν καθώς βλέπουν ότι και το παιχνίδι έχει κρυθεί. Ο Γιαννάκης έχει μία συν μία βολή, 63-81. Ο Βίδας για τον Παναθηναϊκό, το πάσιμο και το καλάθι, 65-82, να εδώ Κυριάκος Βίδας. Γιαννάκης. Γκάλης, η μπάλα φτάνει στο Φιλίππου, Δοξάκης, Γκάλης, Ρωμανίδης, Γκάλης, rebound ο Στεργάκος, η μπάλα στο Σκροπολίθα, ακόμα 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, Ιωάννου σούτ για 3 πόντους, Δοξάκης και φάουλ από τον Μέμο Ιωάννου. Θα παίξουν την μπάλα από πλάγια θέση οι παίκτες του Άρη με τον Φιλίππου, Δοξάκης, Γιαννάκης, Δοξάκης για τον Φιλίππου, Γιαννάκης, έξοχη πάσα στον Γκάλη και εκπληκτικό καλάθι. Ίσως το ωραιότερο καλάθι του αγώνα, αυτός ο έξοχος συνδυασμός Γιαννάκη Γκάλη. Ξανακερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Γκάλης με αντίπαλο τον Ιωάννου, ελίσσεται και νέο καλάθι, 65-86, να ο Γκάλης, και ο Άρης θα τελειώσει τον αγώνα με μεγάλο ρυθμό. Έγινε εκεί ένα φάουλ πάνω στο Βίδα. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα, ο Ιωαννίδης ετοιμάζει τους αναπληρωματικούς. Θα βάλει το Τζιτάκι, θα βάλει τον Χριστοφάκη. Πράγματι μπήκαν και ο Χριστοφάκης και ο Τζιτάκης, αλλά και ο Παραμανίδης. Εδώ βλέπουμε το φάουλ, το τελευταίο φάουλ του Ξάκη πάνω στο Βίδα. Ο Γκάλης σε πρώτο πλάνο με τον Ιωαννίδη. Ο Γκάλης που βγήκε από τον αγώνα δεν είχε καταλάβει αν ήταν μέσα στον αγώνα ή έξω. Γιάννη. 66-86 από τον Κυριάκο Βίδα. Γιάννη. 67-86. Ακόμα 33 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης για τον Χριστοφάκη. Πάλι Γιαννάκης. Αλλά και ο Κυρίτσης έχει βάλει τους αναπληρωματικούς, τον Καρανάσο, τον Βασιλαντονάκη και τον Ματεακάκη. Το σούτ από τον Παραμανίδη, rebound από τον Βίδα.
Τα λάθη τριών πόντων από τον Κυριάκο Βίδα, 70-86. Φιλίππου, ακόμα 8 δευτερόλεπτα. 6, 5, 4. Χάνουν την μπάλα επέκταση στο Άρη. Βίδας πετάει την μπάλα στο καλάθι. Και να, ήδη ο Γκάλης στα χέρια των οπαδών του Άρη και το κύπελο. Η φιέστα για την κατάκτηση του double αρχίζει. Ο Άρης πραγματικά άξιος της φετινής χρονιάς, κέρδισε πρωτάθλημα και κύπελο. Πρωτάθλημα και κύπελο που είχε διεκδικήσει και πέρυσι για να τα χάσει την τελευταία στιγμή, όπως θυμόσαστε. Φέτος λοιπόν έρχεται η επιβράβευση, μια δικαίωση σε όλους τους τομείς. Κέρδισε λοιπόν το πρωτάθλημα ο Άρης, κέρδισε το κύπελο και μην ξεχνάμε ότι έφτασε και στους ημιτελικούς του κυπέλου Κόρατς. Εδώ ο Γκάλης κατά το έθιμο θα κόψει το διχτάκι του Στεφανιού, ενώ βεγγαλικά ανάβουν σε διάφορα σημεία του Παλέντε Σπορ για να από τους φιλάθλους του Άρη που γιορτάζουν αυτό τον μεγάλο θρίαμβο. Και φυσικά τα πανηγύρια θα συνεχιστούν όλη νύχτα, θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί για να μέχρι ότου φτάσουν τα καραβάνια των οπαδών του Άρη στην πρωτεύουσα του Βορρά. Ενώ από τα μικρόφωνα ακούγονται οι ίδιες συστάσεις να μην φύγει κανείς οπαδός του Άρη αν δεν δοθεί εντολή από τη διοίκηση. Εδώ ο Γιαννάκης με τον Γογολάκη. Ο Γιαννάκης που φόρεσε το διχτάκι στο λαιμό του. Και ασφαλώς τώρα θα έχουμε την απονομή. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια του Γκάλη απέναντι στον Μέμο Ιωάννου. Και μέχρι να γίνει απονομή να δώσουμε γρήγορα το μικρόφωνο στον Χάρη Αλευρό που έχει κάτι ετοιμάσει. 8 επιτυχημένες προσπάθειες στις 12, Παναγιώτη Γιαννάκη στα τρίποντα. Φοβερό ρεκόρ για αγώνα. Πώς είδες την επιτυχία σου, εσύ ήσουν να αναφυσβήτη το καλύτερος παίκτη του σημερινού αγώνα, τι έχεις να μας πεις? Νομίζω ότι η προσφορά του Νίκου ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ελευθερώθηκα πολύ εύκολα και έκανε τα σουτ. Βρέθηκα σε καλή μέρα, πιστεύω, και χρωστούσα αυτή την ημέρα στον κόσμο του Άρη, αλλά πιστεύω και στον κόσμο του Ιωνικού που ήρθε εδώ πέρα και πραγματικά συγκινήθηκα τρομακτικά με το πανό που είδα μέσα στο γήπεδο. 8 στα 12, δεν νομίζω αν έχεις ξανασυμβεί αυτό φέτος στο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Πώς μπορεί να το κρίνεις εσύ? Νομίζω ότι μπήκαμε και ήμασταν έτοιμοι για να δούμε το καλύτερο μας σε αυτό. Χρωστούσαμε να κλείσουμε τη φοβερή μας πορεία τη φετινή με ένα ανάλογο παιχνίδι. Νομίζω ότι παρά την κρισιμότητα και παρά το μεγάλο αντίπαλό μας, κατορθώσαμε να παίξουμε όσο μπορούσαμε καλύτερα τουλάχιστον. Βέβαια, αυτά όσον αφορά την προσπάθειά σας. Εγώ θα επιμείνω στα τρίποντα. Περίμενες εσύ μια τέτοια επιτυχία στα τρίποντα? Νομίζω αυτός ήταν ο λόγος που σούτερνα. Και αυτός είναι ο λόγος που στα περισσότερα παιχνίδια ακολουθώ αυτό το ρόλο. Υπήρχαν στιγμές στο σημερινό παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός πλησίασε σε 6 πόντους τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο δεύτερο. Φοβήθηκες μη χάσετε εκεί το παιχνίδι? Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα και πάντα παλεύει, γιατί έχει μάθει να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παραδώσει σε εμάς τα σκύπτρα του. Πιστεύω δεν φοβήθηκα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι και ότι από εμάς εξαρτώνται να ξαναφέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Εντάξει, Παναγιώτη Γιαννάκη, βλέπω σε καλούν για την απονομή. Βλέπω τον Μιχάλη Κυρίτση. Μιχάλη, για μια ακόμα φορά οι παίκτες σου αρνήθηκαν να μας μιλήσουν, στεναχωρεμένοι προφανώς. Πες μου τώρα γιατί χάσατε. Και να στιγμών η στιγμή της απονομής. Ο Γκάλης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, έχει πάρει το κύπελο. Και τρέχουν οι παίκτες του Άρη προς τις εξέδρες για να κάνουν το γύρο του θριάμβου. Βλέπετε εδώ, μέσα σε πραγματική αποθέωση, οι παίκτες του Άρη περιφέρουν το τρόπαιο
το δεύτερο μεγάλο τρόπαιο που κέρδισαν φέτος. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1976, κυπελούχος Ελλάδας Ολυμπιακός. Το 1977 πάλι Ολυμπιακός. Το 1978 η τρίτη φορά για τον Ολυμπιακό. Το 1979 η πρώτη φορά του Παναθηναϊκού. Το 1980 η τέταρτη του Ολυμπιακού. Το 1981 η πρώτη φορά της ΑΕΚ. Το 1982 η δεύτερη του Παναθηναϊκού. Το 83 τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός στο κύπελο. Το 1984